Θα δούμε το βαρόμετρο της εταιρεία ΡΑΣ για το Άξιον 24 το τελευταίο πριν, απο... πριν στηθούν οι κάλπες Θα καλησπέρισω την πολιτική αναλύτρια της εταιρεία, ΡΑΣ την Μαρία Καρακλιούμη Καλησπέρα Βλέπουμε λοιπόν είναι μαζί μας και ο Γιάννης ο Σαραντάκος ε, Να ξεκινήσουμε Μαρία αρχικά Καλησπέρα, από πριν. την ταυτότητα αυτής της έρευνας. Ναι, είναι η τελευταία έρευνα που κάναμε πριν τις εκλογές. Έχει, είναι 1200, 1.221 συνεντεύξεις. Είναι μεικτής μεθοδολογίας, δηλαδή έχουμε συλλέξει δεδομένα τόσο με το τηλέφωνο όσο και με το ίντερνετ, σταθερές και κινητές συνδέσεις, όσο και συνεντεύξεις από το ίντερνετ για τις, 17% είναι από το διαδίκτυο για τις μικρότερες ηλικίε. Πρέπει να πούμε ότι έχει συλλεγεί με τη μέθοδο του tracking, που σημαίνει ότι κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι και χθε Έγιναν πανελλαδικά δείγματα περίπου 300 συνεντεύξεων, μία-δύο συνεντεύξεις παραπάνω, γι' αυτό αθροίζει το 1221. Σε σύγκριση δηλαδή με τη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα που παρουσιάσαμε ναι, την, γιατί, την, έρευνα τη εταιρεία Ράσκα. Ήταν έρευνα χιλιάρα που ήταν όλε τι μέρε. Απλώ πάντα να πούμε ότι όσο πηγαίνουμε προ τι εκλογέ, κάνουμε ημερήσια αυτοτελή δείγματα για να δούμε μήπω υπάρχει κάποια μεταβολή. Να δούμε, λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι απαντούν οι πολίτε. Στο πρώτο ερώτημα, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη πω η συμμετοχή στι εκλογέ είναι ο μόνο τρόπο για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Αυτό ακριβώ, γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι η αντίληψη των ανθρώπων για τη συμμετοχή. Βλέπουμε ότι 9 στου 10, 88,5% συμφωνούν ότι με τη συμμετοχή μα μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μα και τη χώρα. 10,5% διαφωνεί. Αντιστοίχω, έχουν αθρηστεί τα μάλλον διαφωνώ και διαφωνώ, μάλλον συμφωνώ και συμφωνώ. Να πούμε ότι αυτό είναι και μία ένδειξη συμμετοχή, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το 9 στου 10 θα πάνε. Είναι ένδειξη συμμετοχή από αυτού που συμμετέχουν στην έρευνα. Ακριβώ γιατί όσοι δεν, δεν σκοπεύουν να πάνε στην κάλπη, συνήθω δεν απαντούν και στι έρευνε. Πάμε να δούμε ένα πολύ βασικό ερώτημα. Ποιε κυβερνήσει είναι καλύτερε για τον τόπο, οι αυτοδύναμε ή οι κυβερνήσει συνεργασία. Θα έλεγα ότι αυτό είναι και το κομβικό ερώτημα αυτών των εκλογών, ακριβώ γιατί υπάρχουν δύο διακριτέ προτάσει. Η πρώτα τη Νέα Δημοκρατία που μιλάει για αυτοδύναμη κυβέρνηση, η πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για κυβέρνηση συνεργασία, προοδευτική διακυβέρνηση. Ε, το 50,8% μιλάει για αυτοδύναμε κυβερνήσει, το 43,8% προτιμά τι κυβερνήσει συνεργασία. Να πούμε ότι παντού υπερτερεί η άποψη ότι είναι καλύτερε οι αυτοδύναμε κυβερνήσει, με εξαίρεση τι πολύ μικρέ ηλικίε 17-24 χρόνων που προτιμούν τι κυβερνήσει συνεργασία και εκείνου που έχουν. Κακή ή μέτρια οικονομική κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ερώτημα. Ποιον εμπιστεύεστε ότι μπορεί να κάνει πιο σωστή διαχείριση τη οικονομία προ των πολιτών. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το παρακολουθούμε διαχρονικά. Να πούμε ότι για του δύο μεγάλου είναι περίπου τα ποσοστά παρόμοια με την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν πέσει λίγο τα ποσοστά του κ. Ανδρουλάκη. Τον κ. Μητσοτάκη εμπιστεύονται 4 στου 10, 39,9%. 22,5% εμπιστεύεται τον κ. Τσίπρα. 6,9% εμπιστεύεται τον κ. Ανδρουλάκη. 1 στου 3, 27,8% δεν εμπιστεύεται κανέναν. Τώρα, μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει πράξη όσα υπόσχεται, είναι το επόμενο ερώτημα. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν το είχαμε βάλει σε προηγούμενη έρευνα. Απλώ επειδή όσο προχωράμε στι εκλογέ και κανεί επιλέγει κατά βάση πρωθυπουργό, γι' αυτό είναι και στο δίπολο. 4 στου 10 ψηφοφόρου, 39,2% πιστεύουν ότι ο κύριο Μητσοτάκη μπορεί να κάνει όσα, υ... πράξη όσα υπόσχεται. Ένα στου 5 ψηφοφόρου, 19,5% εμπιστεύονται τον κύριο Τσίπρα και θεωρούν ότι υπάρχει αυτή η αντιστοιχία λόγων έργων. 40 περίπου του 100, 38,1% είναι εκείνοι που δεν εμπιστεύονται κανέναν. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σχόλιο του Γιάννη Σαραντάκου. Για να δούμε, Γιάννη, πώ διαβάζει και εσύ αυτά τα στοιχεία του βαρόμετρου τη ΡΑΣ. Νομίζω, καταρχήν, ο βασικό δείκτη για μένα είναι ο δείκτη αξιοπιστία των πολιτικών ηγετών. Ο κ. Μητσοτάκη προηγείται σε αυτό. Όταν λέω αξιοπιστία, εννοώ στο ερώτημα ποιο πιστεύεται ότι μπορεί να κάνει πράξη τα όσα υπόσχεται, δηλαδή η σχέση προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων. Εκεί φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκη παραμένει, είναι πρώτο με 39,2. Μετά από μία τετραετία, κρατήστε το αυτό, φαίνεται ότι δεν έχει αγγίξει η όποια φθορά μια τετραετού διακυβέρνηση το πολιτικό προφίλ του Πρωθυπουργού. Αντίθετα, Βλέπω ότι είναι πολύ χαμηλά ο κύριος Τσίπρα, κάτω από 20% σε επίπεδο αξιοπιστία. Φαίνεται ότι η πρώτη τετραετία Τσίπρα, το 2015-2019, ακόμα κατατρέχει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το. Σκίζω το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο και τα όσα ακολούθησαν. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, σαν εικόνα μιλάω πάντα, για τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα. Επίσης, το δεύτερο σχόλιο αφορά τις κυβερνήσεις συνεργασίας και τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, φαίνεται και αυτό που είπε η Μαρία ότι... Η πλειοψηφία των πολιτών σε σχέση και με ηλικίε, ακόμα και ηλικίε 30 και πάνω, επιμένουν ότι οι αυτοδύναμε κυβερνήσει είναι αυτέ που δίνουν λύση στο πρόβλημα. Ίσως αυτό ενισχύει και τη στρατηγική Μητσοτάκη, που από την πρώτη στιγμή ήταν το αυτοδυναμία. Η μπλέξαμε, μια στρατηγική από την οποία ο Πρωθυπουργό δεν έφυγε ούτε μια στιγμή κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι ε, δημοτικότητε των ε, πολιτικών αρχηγών, διότι και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο το παρακολουθούμε συνεχώ, Μαρία. Ναι, και σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, η μοναδική μεταβολή είναι προ τα κάτω τη κλίμακα, στα χαμηλά. Να πούμε ότι πρώτο είναι ο κ. σε αυτή τη φορά όμω είναι οριακά αρνητικό, με 43% θετικέ γνώμε, 44,5% αρνητικέ. Ακολουθεί ο κ. Κουτσούμπα, 34,7% θετικέ, 42,7% τα αρνητικέ. Να πούμε ότι έχει αυξήσει λίγο την επιρροή του, τι θετικέ γνώμε που έχει από του πολίτε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στο 28% είναι ο κύριο Τσίπρα με 57,2% αρνητικέ. 27% κύριο Ανδρουλάκης, 42,5% αρνητικέ. Και εδώ να πούμε ότι ο κύριο Βελόπουλο, μετά από πολύ καιρό και για πρώτη φορά έχει περάσει στην πρώτη τελευταία θέση με 14,6% θετικέ, 64,5% αρνητικέ και ακολουθείται από τον κύριο Βαρουφάκη, 14,5% θετικέ, 67% αρνητικέ να πούμε ότι αυτό ε, 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 είναι ένα ερώτημα το οποίο απευθύνεται μόνο. Στους, ε, ρωτάμε, μόνο για του αρχικού των κομμάτι που βρίσκονται ήδη στη Βουλή. Τώρα, μεταξύ των κύριων Τσίπρα και Μητσοτάκη, ποιο θα λέγατε πώ είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργό. Ναι, να πούμε ότι αυτό το παρακολουθούμε επίση διαχρονικά, είναι η γνωστή ερώτηση του καταλληλότερου Πρωθυπουργού. Σχεδόν η μισή Έλληνα στο 49% τοποθετείται υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ένας στους 4,25,1% θεωρεί τον κ. Τσίπρα καταλληλότερο Πρωθυπουργό και επίσης ένας στους 4,24,9% Θεωρεί ότι δεν είναι κανεί εκ των δύο κατάλληλο για πρωθυπουργό. Εδώ δεν έχουμε και πολλέ αλλαγέ με βάση την προηγούμενη ο έρευνα τη ΡΑΣ. Είναι πανομοιότυπα σχεδόν τα ποσοστά. Είναι αναμενόμενο όσο πηγαίνουμε σε εκλογέ, το δίπολο ενισχύεται τυπεραιτέρω. Να δούμε λίγο και τη διαχρονική εξέλιξη ναι. τη καταλληλότητα. Ποιο είναι ο καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ναι, Στο είναι πώς. ένα μέτρο το οποίο τουλάχιστον σε αυτήν την κάρτα το παρακολουθούμε από τον Ιούνιο του 2021. Το παρακολουθούμε και από πιο πριν. Βλέπουμε ότι είναι σχεδόν αμετάβλητα τα δεδομένα τη προηγούμενη φορά. Έχει πέσει κατά 0,1% ο Κύρος Μητσοτάκη, έχει ανέβει κατά 0,1% ο κύριο Τσίπρη. Λοιπόν, Γιάννη, ε, βλέπουμε ότι δεν <coughs> έχουν αλλάξει ιδιαίτερα τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τι καταλληλότητε για το ποιο είναι. Ο πρωθυπουργό που επιθυμούν ε, οι πολίτε που έχουν ερωτηθεί και σε αυτήν την έρευνα. Ακριβώ. Σχεδόν ο κ. Τζοτάκη, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Μαρία Διορθωσέμα έχει double score από τον κ. Τσίπρα σε ό,τι αφορά την κατάλληλότητα για πρωθυπουργό. Ο κ. Τζοτάκη, ε, θέλω να το σημειώσω αυτό: το ποσοστό του 49% που έχει είναι υψηλότερο. Του κόμματο τη Νέα Δημοκρατία, από το ποστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία για να αναλάβει τη διακυβέρνηση τη χώρα το 2019. Αυτή είναι ένα φαινόμενο, γιατί είναι το δίπολο και υπάρχουν και πολίτε από μικρότερα κόμματα που τοποθετούνται, γιατί να πούμε ότι αυτό το ερώτημα προκρίνει και μια διαχειριστική ικανότητα. Δεν είναι πρόθεση ψήφου. Είναι σωστό, απλώ και ο κύριο Τσίπρας έχει χαμηλότερο ποσοστό από το κόμμα που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στι τελευταίε εκλογέ. Απλώ το σημειώνω. Επίση, ο κερδισμένο καταλαβαίνω τη προεκλογική εκστρατεία είναι ο κύριο Κουτσούμπα, ο οποίο σε δημοφιλία ε, είναι αρκετά υψηλά, με θετικέ κρίσει 34,7. Προφανώ. Το 34,7% δεν αφορά ψηφοφόρου του ΚΚΕ, δεν είναι εκεί η χώρα, αλλά φαίνεται το πρόσωπο του κ. Κουτσούμπα, η εμφάνισή του, η γλώσσα που χρησιμοποιεί, ότι δεν είναι ξύλινη, δηλαδή μια ξύλινη πολιτική γλώσσα, φαίνεται ότι έχει ενισχύσει το δικό του προφίλ, με να δούμε αν αυτό θα φτάσει. Ε, και σε ένα ποσοστό, φαντάζομαι όχι στο ίδιο, ε, στο κόμμα του. Αν θα δηλαδή θα μπορέσει να παρασύρει το ΚΚΕ προ τα πάνω. Ερώτημα. Ε, ο κ. Βελόπουλο είπε, Μαρία, ότι για πρώτη φορά περνάει τον κ. Βαρουφάκη. Ναι, περνάει ωριακά τον κ. Βαρουφάκη σε αυτή την έρευνα. Ε, ε, θα, θα πρέπει όμω να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα στους, ε, στα μικρά κόμματα. Και ιδιαίτερω και στον κ. Βελόπουλο, που την προηγούμενη βδομάδα είχαμε παρατηρήσει ότι τα μικρά οριακά... από τα δεξιά ή από τα αριστερά. Ε, Υπάρχει γενική κινητικότητα κυρίω προ τα δεξιά για τον κύριο Βελόπουλο, προ τα αριστερά για τον κύριο Βαρουφάκη. Είναι αναμενόμενο να είναι η κινητικότητα κοντά στον ιδεολογικό χώρο στον οποίο κινούνται οι δύο αρχηγοί. Ίσως η Δήμητρα μπορεί να τρώμαξει κάποιο που είπε ο κ. Βαρουφάκη πιθανότατα. Πάντω, σε σχέση με αυτό που λέγαμε πιο πριν, φαίνεται ότι η φρέσκια καμπάνια που κάνει το ΚΟΚΟΕ και η παρουσία του κύριου Κουτσούμπα να έχει εγκαθιδρυθεί, να έχει εδρεωθεί, να λέγαμε καλύτερα στα μάτια των πολιτών. Λοιπόν, να δούμε λίγο την παράσταση νίκη, που είναι και το επόμενο ερώτημα. Στι εκλογέ, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει πρώτο. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν είναι πρόθεση. Πάλι ρωτάμε ποια είναι η περίεργη ατμόσφαιρα, τι πιστεύουν ότι συμβαίνει. Και βλέπουμε ότι σχεδόν 3 στου 4, 73,1% πιστεύει ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία την Κυριακή. 18,3% μα απήντησε ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. 1,6% είπε ότι θα είναι άλλο κόμμα. Και 6,2% απήντησε ότι είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ή δεν θέλει να απαντήσει. Πάμε τώρα και στο ε, φυσικά το μεγάλο ερώτημα, είναι η εκτίμηση ψήφου. Αυτά Νομίζω τριβώς. αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε όσο πηγαίνουμε προ τι εκλογέ, δίνουμε εκτίμηση ψήφου, ακριβώ γιατί δεν ωφελεί τώρα να δίνουμε συσπηρώσει και αναποφάσει του κτλ. Παρά το γεγονό ότι υπάρχουν αναποφάσει, έχουμε κάνει και τη σχετική μελέτη των αναποφάσεων. Εξηγήστε μα λίγο, Μαρία, τι μπάρε που βλέπουμε, για να ναι. το αντιληφθούν και οι τηλεθεατέ. Βλέπουμε τρει μπάρε. Η μεσαία μπάρα είναι η κεντρική εκτίμηση. Σαν να δίναμε, για παράδειγμα, πρόθεση ψήφου, θα λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα που μιλάμε, στη συνείδηση των πολιτών, το 35,8% δηλώνει ότι θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, το 28,6% ότι θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, το 9,5% θα ψηφίσει το Πασόκινη Μαλαγκή, το 6,7% θα ψηφίσει το Κουκουέ. Ε, Δεν ξέρω αν θα δούμε τώρα τα μικρότερα κόμματα και μετά να πούμε και για τι μπάρες. Ναι. Το 3,7% δηλώνει θα ψηφίσει τη μέρα 25, το 3,4% την Ελληνική Λύση, το 1,6% είναι η Πλέψη Ελευθερία και το νέο το, το κόμμα τη Νίκη είναι στο 1,5%. Να πούμε ότι οι μπάρε που βλέπουμε αριστερά και δεξιά, σε κάθε μία από τι κεντρικέ μπάρε δείχνει πόσο πιστεύουμε, πώς, με βάση τα δεδομένα που έχουμε και τις απαντήσεις που μας έχουν δώσει οι πολίτες, ποιο είναι, ας πούμε, το κατώτατο άκρο που φαίνεται σε αυτή τη φάση να είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι με κεντρικό σημείο το 35,8% και με ασφάλιμα σύμπλην 2,8%, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινηθεί από το 33% μέχρι το 38,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιστοίχω από το 25,8 μέχρι το 31,4. Να πούμε το εξή. Η διαφορά που βλέπουμε σε αυτή τη φάση είναι τη τάξη των 7,2 μονάδων. Να πούμε ότι όμω. Αν, για παράδειγμα, συμβεί το χειρότερο σενάριο για το ΣΥΡΙΖΑ ναι. και το καλύτερο για τη Νέα Δημοκρατία, η διαφορά ανεβαίνει πάνω από τις 10 μονάδες Για την ακρίβεια είναι στι 12,8. 12, Αλλά να πούμε ότι, αν συμβεί το αντίστροφο, δηλαδή το χειρότερο δυνατό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία και το καλύτερο δυνατό σενάριο για το ΣΥΡΙΖΑ, πάλι βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 1,6%. Λοιπόν, πάμε και στο σχόλιο του Γιάννη Σαραδάκου. Είναι μεγαλύτερη η ψαλίδα Γιάννη σε σχέση με την προηγούμενη ε, σφιγμομέτρηση τη ΡΑΣ για το άξονα 24 αρχέ τη Που Ήταν από το 6,6, Μαρία, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ήταν το... στο 6,6. Τώρα φαίνεται να ανοίγει διαφορά στο 7,2. Ε, αν με επιτρέπετε να πω ότι η αναποφάσιστη είναι περισσότερη από ό,τι είναι άλλε χρονιέ. Παρά όμω αυτό, όμως, αυτό που, διε, που διακρίνουμε είναι ότι όταν οι αναποφάσιστοι ταλαντεύονται μεταξύ κάποιων επιλογών, το 40% των αναποφασίστων, 37% για την ακρίβεια, μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία και κάποια άλλη πιθανή επιλογή. Το 31% των αναποφασίστων μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια άλλη πιθανή επιλογή. Και όταν πάνε στο τι θα, αποφα... τι θα έκαναν, τι είναι πιο πιθανό να κάνουν τελικά, εκεί βλέπουμε να παίρνει δύο ψηφοφόρου ο ΣΥΡΙΖΑ και τρία... τρει η Νέα Δημοκρατία, από το... ε, επαναλαμβάνω πάλι από την ομάδα των αναποφασίστων. Καταρχήν, αυτή η δημοσκόπηση περιλαμβάνει ειδήσει. Η πρώτη είδηση που βλέπω εγώ, διορθώστε με να λάθο, είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα η εκλογική πρωτιά έχει κρυθεί. Ε, δηλαδή, ακόμα και αν πάρει κανεί υπόψη του το χειρότερο σενάριο της, για τη Νέα Δημοκρατία και το καλύτερο για το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία παραμένει ε, πρώτη, εκλογικά πρώτη, με 33% έναντι 31,4% του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή συμβούν Όλα τα ανάποδα για τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα σωστά για το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα το βράδυ τη Κυριακή. Δεύτερη, ειδικά τη γνώμη μου, ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί στην ουρά τη βαθμολογία, όπω τα λέγαμε στο ποδόσφαιρο. Δύο κόμματα δίνουν μάχη και πιθανώ να δώσουν μάχη μέχρι αργά το βράδυ, ίσω όχι πολύ αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, όχι από το απόγευμα, για την είσοδό του στη Βουλή. Τόσο το μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη, όσο και η ελληνική λύση είναι μεταξύ σφία και άκμονα, δηλαδή ε, είναι γύρω από το ψυχολογικό και πρακτικό όριο του 3%. Καταλαβαίνω ότι πάλι, Μαρία, από αυτό δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα για το αν κάποιο πατάει γερά, δηλαδή, να. στην επόμενη Βουλή από του δύο ηγέτε, Βελόπουλο και Βαρουφάκη. Να πούμε ότι τα το μπαρά του, του στα οποία αναφερθήκατε, να πούμε ότι η μέρα 25 φαίνεται να έχει μια μεγαλύτερη τάση αυξητική. Να πούμε όμω ότι οι ψηφοφόροι που προσανατολίζονται στη μέρα 25 έχουν το ίδιο κοινωνικό και πολιτικό προφίλ με του ψηφοφόρου τη ε, πλεύση Ελευθερία. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να δράσουν όσοι συγκοινωνούν τα δοχεία τα δύο αυτά κόμματα. Οπότε, αν στερηθεί την είσοδό του ο κ. Βαρουφάκη, κάτι που δεν φαίνεται τώρα, θα την έχει στερηθεί κατά βάση από ψηφοφόρου που επέλεξαν τελικά να ψηφίσουν την πλεύση Ελευθερία. Αντιστήχω, η ελληνική λύση βλέπουμε ότι είναι κάπως συγκοινωνούν δοχείο με την νίκη. Η οποία εμφανίστηκε και θα σα έλεγα ότι για ένα κόμμα που έχει εμφανιστεί μόλι λίγε μέρε πριν τι εκλογέ, okay. είναι ένα πολύ μεγάλο ράλι αυτό που κάνει. Να πούμε ότι ε, όσο τα ποσοστά, τα ποσοστά τη μέρα 25 εξαρτώνται και από το ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και από το ΣΥΡΙΖΑ διαρροέ προ τη μέρα 25. Να κάνω μια σημείωση όμω ναι, για να πάμε στο ναι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η έρευνά μα δεν έχει συμπεριλάβει το περιστατικό με τον κύριο Κατρούγκαλο. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε τώρα να εκτιμήσουμε. Αλλά ε, ε, θα σα έλεγα ότι μια και δηλαδή, είχαμε δηλαδή. αρκετού αναποφασίστου στι τάξει του ΣΥΡΙΖΑ που έχει πολύ χαμηλή συσπήρωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει του ψηφοφόρου του να συσπηρωθούν. Λοιπόν, Γιάννη. Τρίτη είδηση. Είπαμε για την εκλογική πρωτιά που φαίνεται ότι σύμφωνα πάντα με την έρευνα τη ΡΑΣ, η οποία γίνεται λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπε, λίγε ώρε πριν ανοίξουν οι κάλπε. Είπαμε για τη μάχη τη νέα βαθμολογία. Ε, τρίτη είδηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκη, σύμφωνα πάντα με την έρευνα τη ΡΑΣ, δεν θα πετύχει το στόχο του, που ο στόχο του, όπω είχε δηλώσει στον Αντένα και στον Ιγού Χατζηνικολάου, ήταν στο 12%. Στο καλύτερο σενάριο, λοιπόν, σύμφωνα με τη Ρεά, ο κ. Αντουλάκη θα έχει ένα ποσοστό 11%, αν όλα του πάνε καλά από εδώ και πέρα. Κατά τα άλλα, και το Πασόκο, από ό,τι βλέπω, φλερτάρει έντονα, θα έλεγα, όχι μόνο με το μονοψήφιο, αλλά και αρκετά μακριά για, από το 10, γιατί στο χειρότερο σενάριό του θα είναι στο 8. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε ούτω ή άλλω το βράδυ τη Κυριακή, έξι το απόγευμα, στη μεγάλη εκλογική βραδιά που θα μεταδώσει λεπτό προς λεπτό και το άξιο 24 και θα μεταδώσουμε και στι 7 το, το exit poll το βράδυ τη Κυριακή. ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία την Καρακλιούμη. Θα τα πούμε την Κυριακή. Κυριακή κοντιγιορτή. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιάννη τον Σαραντάκο. Ευχαριστώ, εγώ, Τώρα,